Καλή σας μέρα, κύριε Κουβέλη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Δεν ξέρω πώς μπορεί να αισθάνεστε. Νιώθω στενακούφιση ή στεναχώρια? Τίποτα από τα δύο. Νιώθω ότι συμβαίνει κάτι, συνέβη κάτι το οποίο πολύ φυσιολογικά συμβαίνει μέσα στην πολιτική. Ξέρετε, η ρόλη των υπουργών δεν είναι για πάντα και δεν πρέπει να τους θεωρούμε για πάντα. Και επίσης να σας πω ότι μια ικανοποίηση που πιστεύω ότι θα μου δώσει αυτή η εξέλιξη είναι ότι επιτέλους θα μπορέσω να επιστρέψω και στην περιφέρειά μου, στην Αλφα Αθήνας, γιατί λόγω των συνεχών ταξιδιών είχα απομακρυνθεί. Αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικές αυτές οι εξελίξεις. Είναι ένα μεγάλο στίχημα και η δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης που εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι θα βγει. Και σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω και ελπίζω επίσης ότι αυτά που ξεκινήσαμε εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, κυρίως τα θέματα της οικονομικής διπλωματίας και τα αναπτυξιακά, θα έχουν μια καλή συνέχεια. Και σε αυτό εμπιστεύομαι και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Δόλη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το δικό σας χαρτοφυλάκιο το αναλαμβάνει πλέον ο κύριος Δόλης, σωστά? Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς θα γίνει. Γιατί είναι λίγο διαφορετική η δομή του Υπουργείου. Με έναν πλέον υφυπουργό. Κοιτάξτε, είναι μια δομή που την είχαμε δει και στην πρώτη κυβέρνηση του 2009, όπου ήταν υπουργός ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αναπληρωτής ο κύριος Δρούτσας και υφυπουργός εγώ. Mm-hmm. Και τότε όλα αυτά τα αντικείμενα, οικονομική διπλωματία, αναπτυξιακά και από δημόσια εκκλησιαστικά, συγκεντρώνονταν στη θέση του ενός υφυπουργού. Πιθανότατα θα πάμε εκεί, αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα επιλογών του Πρωθυπουργού και της νέας κυβέρνησης. Αισθάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός σας ζήτησε να διακόψετε αυτού του είδους τη συνεργασία αντικυβερνητική επειδή δεν παρήχθησαν αποτελέσματα ή απλώς πληρώνετε την ανάγκη να μειωθεί κάπως το κυβερνητικό σχήμα? Θα έλεγα σε καμία περίπτωση το πρώτο, γιατί αν υπάρχει ένας τομέας που η κυβέρνηση, και το ανέφερε πολλές φορές και χθες ο Πρωθυπουργός, που η κυβέρνηση είχε πολλά αποτελέσματα, ήταν η εξωστρέφεια της οικονομίας. Δηλαδή αυτό το ρεκόρ των εξαγωγών που ανέφερε ήταν ακριβώς το αντικείμενο με το οποίο είχα ασχοληθεί εδώ και 20 μήνες. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα και εξάλλου η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε στον Πρωθυπουργό είναι, εγώ τη θεωρώ ανέγκυχτη, να το πω έτσι. Αλλά από την άλλη, προφανώς και μέσα σε μια περίοδο κρίσης, το να γίνει ένας περιορισμός του Υπουργικού Συμβουλίου έχει και αυτό τη λογική του, την οποία και κατανοώ και σέβομαι. Να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό, επειδή είστε και μέλος, παρακολουθείτε τι γίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν φανερό ότι βρισκόμασταν μπροστά σε έναν πραγματικό πολιτικό κίνδυνο, δηλαδή να μην περάσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από τη Βουλή, να μην πάρει πλειοψηφία, να βγει τραυματισμένη κυβέρνηση και ενδεχομένως να μπει και σε μεγάλη περιπέτεια η χώρα. Πιστεύετε ότι με τις κινήσεις που έγιναν, δηλαδή μέχρι χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, με το σημερινό ανασχηματισμό, όλα εντάξει, επιστρέφουμε σε ήρεμα νερά? Κοιτάξτε, το να πιστεύει κανείς είναι, εγώ μπορώ να πιστεύω ότι θέλω. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτά έχει πάντα την τελευταία κουβέντα ο λαός. Και θέλω και εγώ να δω πώς θα ανταποκριθεί στις σημερινές αλλαγές, στο νέο σχήμα και πώς θα ανταποκριθεί κυρίως στο ξεδίπλωμα της πολιτικής από εδώ και πέρα. Που είναι από τη μία πλευρά δουλειά της νέας κυβέρνησης να έχει πιστικό λόγο και να δείξει ότι άκουσε τα σημάδια του κόσμου, ότι άκουσε τα μηνύματα και δεύτερον να μπορέσει να τα περάσει και στον κόσμο. Σας είπα ότι εμένα αυτό που, αν θέλετε, είναι το κομμάτι που μου αρέσει τη σημερινή μέρα είναι ότι εγώ θα μπορέσω να ξαναπλησιάσω περισσότερο τον δικό μου κόσμο, γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο και δυστυχώς δεν είχα δυνατότητα λόγω απουσίας όλο αυτόν τον καιρό, επειδή ήμουν πάντα στο εξωτερικό. Έτσι αλλά... όπως το λέτε πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι σαν να φοβάστε ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ σύντομα. Έχετε τέτοια αίσθηση? Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν το λέω γιατί θέλω να επιστρέψω στο δικό μου κόσμο για να εξασφαλίσω τους ψηφοφόρους μου. Αυτό σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν το έχω κάνει. Αλλά το λέω γιατί θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το, να το πω, κενό, το χάσμα ανάμεσα στους πολίτες και στην πολιτική, όλο αυτό που βλέπουμε στην πλατεία Συντάγματος, τα κραξίματα, οι μούτζες κλπ. Νομίζω ότι είναι η ώρα όχι να φοβηθούμε και να κρυφτούμε, αλλά να πάμε κοντά στον κόσμο, να μιλήσουμε μαζί του και να τους ακούσουμε. Προχτές είχα ένα διάλογο με μία κοπέλα την οποία δεν ξέρω, είναι φίλη μου στο Facebook, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ από κοντά και μου έγραφε πολύ ειλικρινά όλες τις σκέψεις και τις απαντούσα πολύ ειλικρινά γιατί εγώ θεωρώ ότι το μεσοπρόθεσμο είναι η μόνη λύση. Σας πληροφορώ ότι ήταν μία συζήτηση με πάρα πολύ ευγένεια και πάρα πολλά επιχειρήματα. Αυτό είναι που θέλω να κάνουμε και όσο περισσότερο κρατήσει αυτό, τόσο πιο καλά είναι. Πάντως, κύριε Κουβέλη, κάποιοι θα πούνε ότι θυσιαστήκατε στο βωμό των εσωκομματικών ισορροπιών. Δηλαδή, γίνεται ένας ανασχηματισμός για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ
και για μικρό και ευέλικτο σχήμα σας φάγανε, παρά το ότι είχατε προσφέρει σημαντικό έργο στο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα λόγια. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό που αφορά εμένα είναι ότι αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου και με τη δουλειά που κάναμε, και γι' αυτό με την ευκαιρία, μια που μου δίνει την ευκαιρία, θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του Υπουργείου Εξωτερικών για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο πολιτικός, ο καθένας κρίνεται από τον κόσμο και ο ίδιος πρέπει να είναι κριτής του εαυτού του με αυστηρότητα. Κύριε Κουβέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στους νέους σας.